Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Αλλά ξέρετε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό παίζει με την πλάτη στον τοίχο, γιατί τα αποτελέσματα δεν του έρχονται. Αυτό δηλαδή η νίκη δεν του ερχόντουσαν. Έφερε άσχημα αποτελέσματα με ομάδες υποδιέστερες από τον Παναθηναϊκό. Έχει χάσει πολλούς βαθμούς, έχει μείνει αρκετά πίσω στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει το δρόμο του μέσα από επιτυχίες και από νίκες. Η σημερινή ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη, γιατί με έναν αντίπαλο που βαθμολογικά είναι πιο πάνω από αυτόν, κατόρθωσε να πάρει τους τρεις βαθμούς. Νομίζω ότι έπαιξε ψυχωμένο ποδόσφαιρο σήμερα. Έπαιξε με ψυχή, οι παίχτες του δείξανε ότι το θέλανε το παιχνίδι αυτό και έτσι πήρε αυτό το αποτέλεσμα. Βασίλη, διαβάζουμε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία κάθε φορά που μεταβαίνει στην Παιανία γίνεσαι αποδέκτης πάρα πολλών παραπώνων και γράφεται πως υπάρχουν μεγάλες στιγμές έντασης. Ποια είναι η πραγματικότητα? Καταρχήν δεν υπάρχουν στιγμές έντασης και δεν υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Υπήρχαν κάποια παράπονα την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι αυτά τα παράπονα των ποδοσφαιριστών θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή και με τη διοίκηση και με μένα και με τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού. Παρ' όλα αυτά όμως είναι και λίγο υπερβολή όλα αυτά, ας πούμε, τα οποία λέγονται, τα οποία γράφονται. Ότι υπάρχει ένταση, ότι υπάρχει αναβρασμός, ότι υπάρχουν γεγονότα στην Παιανία. Η Παιανία και την περασμένη εβδομάδα ήταν ήρεμη. Θέλω να σας πω ότι τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού είναι συνεπέστατοι, είναι καθαρά επαγγελματίες, ενδιαφέρονται για την ομάδα, δίνουν ό,τι έχουν στην προπόνηση, απλώς δεν του βγαίνουν τα αποτελέσματα μέχρι τώρα. Βασίλη, τι θα γίνει μέχρι στο Δουλόπουλο Λάζαρο? Το θέμα του Χριστοδουλόπουλου είναι θέμα διοίκησης, δεν είναι θέμα δικό μου, δεν είναι θέμα της ομάδος. Αυτό θα αποφασίσει.